Θεοχάρης Ηλιάδης είναι κοντά μας στο Αλκαζάρ μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΛ με τον Πανετολικό. Δεν καταφέρατε να ντουμπλάρετε χάρη τις νίκες σήμερα, ενώ ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά με το δεξί στα play-out. Αυτό το χαμένο τρίποντο σας φρενάρει τον ενθουσιασμό σας ή όχι? Βάσει εικόνας νομίζω ότι δικαιούμασταν την νίκη. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Είχαμε το πέναλτι το οποίο δεν καταφέραμε να προηγηθούμε, αλλά κρατήσαμε νομίζω την πίεση ψηλά. Βάλαμε τον γκολ πριν το ημίχρονο σε ένα πολύ καλό σημείο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικά πέραν του γκολ που δεχτήκαμε, υπήρχε άλλη μια νομίζω καλή φάση για τον αντίπαλο. Σε αντίθεση με εμάς που είχαμε αρκετές καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Κρατάμε την καλή εμφάνιση για τα επόμενα 5 παιχνίδια που είναι όλη τελική για μας. Το χαμένο πέναλτι έπαιξε ρόλο, και αν ναι, πόσο ρόλο έπαιξε? Εντάξει, ένα πέναλτι σίγουρα όταν το παίρνεις και σε λεπτά στις αρχές του παιχνιδιού είναι καλό να σκοράρεις, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να τα βάζουμε όλα. Όπως είπα, καταφέραμε, βάλαμε γκολ πριν το ημίχρονο, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Το κουβάρι μαζεύει, η μάχη είναι σκληρή εκεί στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα. Τρίποντο δεν ήρθε σήμερα για να αφήσετε ομάδα από κάτω. Πώς διαμορφώνεται πλέον η συνέχεια για σας? Εντάξει, έχουμε το επόμενο παιχνίδι τώρα. Θα κοιτάξουμε παιχνίδι με παιχνίδι, μόνο την νίκη σίγουρα. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε, δεν χάσαμε τουλάχιστον αυτό το καλό.